make my heart sing. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα άφηνες το Τσαρούχα για το όνομα του δικού σου που είναι πώς, το επιθετό του? Όχι, είναι και δύσκολο. Όχι, είναι και δύσκολο. Δηλαδή πώς είναι? Μπάδρας. Μπάδρας. Ναι. Λοιπόν, θα γινώσουν κυρία Μπάδρα και όχι κυρία Τσαρούχα. Θα κρατήσεις το Τσαρούχα? Το Τσαρούχα, άσχετα με το ποιος είναι ο μπαμπάς μου, θα το κρατήσω. Διότι το παιδί μου θέλει να λέγεται και Τσαρούχας ή Τσαρούχα. Απ. Αλλά θέλω να είμαι και Μπάδρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συμφωνώ. Μπάδρα Τσαρούχα. Εσύ το Μιχαλαριά το αφήνεις για κάτι άλλο? Δεν είναι θέμα επιλογής, απλά μου αρέσει σαν επίθετο. Το έχω αγαπήσει και τη στιγμή που κάποιες επαναστατήσανε πολλά χρόνια αργότερα για να μπορούν να έχουν και τα δύο επίθετα, mm-hmm. γιατί να μην το ακολουθήσω κι εγώ. Και τη στιγμή που είμαι και το μόνο κορίτσι. Εάν που μπορώ να το συνεχίσω δηλαδή. Να σου πω, αν σου ζητούσε ο σύντροφός σου να αφήσεις το Μιχαλαριά και να κρατήσεις το δικό του επίθετο, θα το έκανες? Θα άφηνα τον σύντροφό μου. Διότι πρόσεξε, θα άφηνες τον σύντροφό σου. Όχι, πλάκα κάνω. Αλλά είναι υπερβολικό, δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι νέοι σήμερα. Να, εγώ το βλέπω διαφορετικά γιατί αντίστοιχα πώς μου ζητάει. Να σεβαστώ, να αφήσω το δικό μου, δηλαδή αν μου το βάλει θέμα επιλογής ή δηλαδή θα παντρευτούμε με το δικό μου ή δεν θα παντρευτούμε καθόλου, πιστεύω ότι δεν είναι θέμα κάτι το οποίο μπορεί να δεχτεί δηλαδή το ένα ή το άλλο, θέμα επιλογής. Mm-hmm. Φυσικά όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και είσαι αποφασισμένος να τον παντρευτείς, εντάξει. Λες κομμάτι και το όνομα. Ναι, κομμάτι και τα όνομα. Αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή, μπορεί, δεν θα είναι ερωτευμένη. Δεν θα μ' άρεσε να το βάλουν. Δεν θα μου αρέσει όμως να μου το βάλουν ποτέ σαν όρο. Δεν μου αρέσουν. Δηλαδή, ναι. Όπως και σε πολλά πράγματα, προτιμώ να έχω θέματα επιλογής και να επιλύχει, να ξέρω ότι μπορώ να βγω, να πάω σε πέντε μαγαζιά και να κάτσω σπίτι μαζί του. Λοιπόν, αν μου πει δεν θα βγούμε όμως, μπορεί υποσυνείδητα με τρελαίνει. Δηλαδή, θέλω να έχω θέμα επιλογής να πω εγώ διάλεξα να μείνω μαζί σου σπίτι. Αλλά ξέρω ότι μπορούσα να βγω. Αν μου πει δεν θέλω να βγούμε ή δεν σε αφήνω να βγεις, δεν μπορώ, με τρελαίνει. Δηλαδή, λοιπόν, η ιδέα του περιορισμού. Τι είπες, να βγούμε να πάμε σε πέντε μαγαζιά? Λέμε, να έχει επιλογή. Είπε, θα βγούμε να πάμε σε πέντε μαγαζιά. Πάμε σε πέντε μαγαζιά τώρα. Κορίτσια, οι εκτόσεις συνεχίζονται. Και αν τελειώσατε τα δικά σας ψώνια, καλό θα ήταν να αγοράσετε και κανένα ρουχαλάκι στον καλό σας. Κάνε πάρα πολλά δώρα στους άντρες, από μία γραβάντα μέχρι και δερμάτινο. Εξαρτάται το πόσο καλά περνάνε μαζί. Οι άντρες άραγε, μήπως είναι πιο εύκολοι πελάτες από εμάς? Ο άντρας αγοραστής είναι πολύ πιο εύκολος από τη γυναίκα. Για το λόγο ότι συνήθως μπαίνει μέσα, έρχεται στο μαγαζί και εκ των προτέρων ξέρει και τι θα αγοράσει. Εκτός από τα ρούχα όμως που μπορείτε να το αγοράσετε, ένα καλό δώρο για αυτό είναι και ένας δίσκος. Ακούνε συνήθως τα top, καινούργια μουσική, και κάπως μεγάλης, ας πούμε, 25, πάνω από 25, ακούν τα παλιά. Δηλαδή δεκαετία 60's, 70-80. Εμείς σας κάναμε τις προτάσεις μας, τώρα η απόφαση είναι δική σας. Λοιπόν, ψωνίζεις για τον μπαμπά σου, του αγοράζεις πραγματάκια. Ναι, ναι. Α, τι του παίρνεις? Τώρα που είχε τα γενέθλιά του, του πήρα ένα πουκάμισο και μια γραβάτα. Έτσι όπως είναι και έξαλλος και ντύνεται και το αρέσει να αλλάζει και τα συνδυάζει. Και κάθε με τις ώρες. Στο σπίτι και βγάζει τα πουκάμισα. Θάλια. Ψωνίζω πολύ. Τον αγαπάω πάρα 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 πολύ τον μπαμπά μου. Του έχω τρελή αδυναμία. Απλά για μένα είναι πολύ πιο δύσκολο από την έννοια ότι έχει τρομερή αίσθηση γούστου και του αρέσουν τα ακριβά και τα καλά πράγματα. Τα ακριβά και τα καλά πράγματα και έφτιαξε όμως ένα ακριβό και φτηνό μαγαζί, δηλαδή ένα ακριβό παλαιοπωλείο. Φτηνό, ένα παλαιοπωλείο που... Στη Σούτσου, το οποίο έχει συλλογές 35 χρόνια, είναι πολύ περήφανος για αυτό το μαγαζί που έκανε. Και άρχισε βέβαια να το κάνει. Θέλω να μας πεις τιμές, διότι ο κόσμος έχει... με το που ακούει Μιχαλαριά σου λέει ας μην πάω καλύτερα, δεν χρειάζεται σίγουρα, τώρα. Έχει τιμές από 5.000 μέχρι... Εντάξει, 105 ας πούμε. Μέχρι 105 το ακριβότερο που το ακριβότερο, μπορεί να βρεις εκεί πέρα. Απλά είναι θέμα επιλογής. Δηλαδή πράγματα που μπορεί να θες να πάρεις σύγχρονο ένα δώρο και μπορεί να διαθέτεις 5.000 και κάτι καινούργιο να μην μπορείς να βρεις ή να μην πάρεις την ποιότητα που το αξίζει. Ενώ σίγουρα ας πούμε έχει προπολεμικές πένες με 2.000. Μάλιστα. Εγώ ξέρετε τι θέλω να πω τελειώνοντας αυτή την εκπομπή. Ότι πρώτον, οι μπαμπάδες σας καλά κάνουν και είναι τόσο περήφανοι για σας. Καλά κάνει ο δικός σου και σε λατρεύει, διότι έφτιαξε πολύ ωραία κόρη.
ευχαριστώ. Και ο μπαμπάς της Θάλιας το ίδιο, αλλά η καλή σας πρέπει να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη, γιατί όταν βλέπεις γυναίκα να έχει προσωπικότητα, να τα λέει, να είναι κυρία του εαυτού της, μόνο μια τέτοια γυναίκα όταν λέει σ' αγαπώ και είμαι μαζί σου, ρε παιδί μου, έχει κέφι να είναι μαζί σου, πώς να το κάνουμε το και... Γεια και χαρά. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Δηλαδή, το μόνο του ότι έχει γνωριμής, πολλές φορές εγώ έριχνα βάρη στον εαυτό μου ότι ίσως δεν είχα το σωστό τρόπο να μεταφέρω ότι αγαπάω εσένα για το μοναδικό λόγο ότι σ' αγαπάω. Δηλαδή, λόγω περισσότερη της κοινωνικότητας, δεν ξέρω αν έχεις βρει δυσκολίες στο θέμα επικοινωνίας, ότι εντάξει, και να μην είμαι εγώ, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Είναι ίσως πολύ λεπτό, δεν ξέρω. Η μαμά μου, που την αγαπάω πάρα πολύ και της οφείλω πάρα πολλά, όπως και στον πατέρα μου, πάντα μου έλεγε, καλός ή κακός, το ότι πρέπει να κοιτάς με αυτούς που θα συναναστρέφεσαι για να περνάς καλά, και το πιστεύω αυτό το πράγμα, από εδώ και πάνω. Δεν εννοείται το ότι από εδώ και κάτω δεν θα δίνει σημασία, απλά τι εννοώ, το ότι όλοι μου οι φίλοι ποτέ δεν δώσαν σημασία στο ποια είμαι. Θαυμάζουν τον μπαμπά μου και είναι υπερήφανοι που έχουν φίλοι την κόρη του Κώστα Τσαρούχα, αλλά από εκεί και πέρα είναι και αυτοί κάποιοι. Σας έχει κολλήσει κανένας ποτέ για ρουσφέτη να σας ζητάει και καλά και ζώνει να πείτε στον μπαμπά σας ότι... Ήμαρτον. Ήμαρτον. Ήμαρτον κι εσύ. Ήμαρτον. Τουλάχιστον τους θαυμάζω και χαίρομαι και τους ανθρώπους. Για την επιμονή τους. Ναι, γιατί πιστεύω ότι και εγώ θα είχα τα κότσια να έρθω και να σου πω να Δούκα, θέλω να με βοηθήσει σε αυτό. Αλλά ξέρεις τουλάχιστον πώς το αντιμετωπίζεις. Και όχι το ψεύτικο, το γλύφτικο, το ότι και καλά σε κάνω φίλη, θέλω να... Και αποσκοπώντας κάπου αλλού. Τουλάχιστον αυτό είναι ειλικρινής. Δηλαδή είναι ειλικρινής κάποιος. Δηλαδή αυτό είναι το θαυμάζω. Να μου πει, ξέρεις τι, ζωγραφίζω. Μπορεί να δει ο μπαμπάς σου ή θα έχει χρόνο. Μπορώ να τον εξυπηρετήσω, να δει τον άνθρωπο. Λοιπόν, ο χρόνος αυτής της εκπομπής τελείωσε. Ήσασταν πάρα πολύ ειλικρινής. Κρίμα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ, κορίτσια, να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά. Φιλιά στους μπαμπάδες σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας και σε εσάς.